Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Αμέσως τώρα ξεκινάει η απογευματινή ενημέρωσή σας από την τηλεόραση του ΦΛΑΣ. Θα ξεκινήσουμε και σήμερα με τον συνάδελφο, τον Μιχάλη Γραφιώτη, τον οποίο καλωσορίζουμε. Καλησπέρα, Μιχάλη. Καλησπέρα, Γιάννη. Αρκετές οι εξελίξεις αναφορικά με τον εμβολιασμό και έντονος ο προβληματισμός τόσο στον πολιτικό κόσμο, αλλά κυρίως στην κοινή γνώμη, έτσι όπως αποτυπώνεται στο ρεπορτάζ, Μιχάλη. Γιάννη, δυστυχώς, και αυτό το λέω με τα λύπες και στεναχωριέ μου που γίνεται, το. Διακύβευμα του σχεδίου Ελευθερία που ο κ. Μητσοτάκης και οι υπουργοί της κυβέρνησης ήταν τόσο υπερήφανοι, δεν πάει καλά. Και γιατί δεν πάει καλά, Γιάννη? Διότι έχουμε πόσο καιρό που έχουμε παραλάβει εμβόλια, που έχουμε τα εμβόλια όλων των γνωστών εταιριών που είναι παντού, που η χώρα μας είχε αυτό το προνόμιο μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μπράβο στην κυβέρνηση αυτό που πήρε τα εμβόλια. Δεν έχει πιστεί ο κόσμος, Γιάννη, ότι πρέπει να κάνει το εμβόλιο. Αυτή τη στιγμή δηλαδή είμαστε στην χώρα περίπου στο 42% του μέσου όρου στη χώρα που έχουν εμβολιαστεί και στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης είμαστε γύρω στο 40-41%. Στις υπόλοιπες περιφερειακές κοντά στο μέσο όρο, δηλαδή. Ναι. Στην η Φλόρινα είναι πολύ χαμηλά, η Καστοριά είναι αρκετά χαμηλά και αυτή και τα Γρεβενά λίγο πιο ψηλά, κοντά στο μέσο όρο. Υπάρχει ένας περαιτέρω προβληματισμός, Μιχάλη, αναφορικά με την εξέλιξη του AstraZeneca, δηλαδή αυτό το πίσω γύρισμα, αν θες, για μια μερίδα συμβολητών, οι οποίοι δεν θα μπορέσουν να κάνουν τη δεύτερη δόση τους στο ίδιο εμβόλιο και θα χρειαστεί να κάνουν από ένα άλλο εμβόλιο, έβαλε τους πιο καχύποπτους σε περισσότερη σκέψη και σε περισσότερη αρνητικότητα, αν θέλεις, για τη χρήση του εμβολίου. Έδωσε τροφή για σχόλια σε αυτούς που είναι αρνητές του εμβολίου και φοβούνται να κάνουν το εμβόλιο και έχουν επιφυλάξει για το εμβόλιο. Τους έδωσε τροφή απεριόριστη να μιλάνε και να λένε ότι να ορίστε τι παθαίνετε με το AstraZeneca. Εγώ προσωπικά εμβολιάστηκα με την πρώτη δόση του AstraZeneca. Καταλαβαίνεις ότι πολλοί μόλις άκουσαν την είδηση που βγήκε προχθές από την Επιτροπή Εμβολιασμών, μου τηλεφώνησαν, μου λένε τι γίνεται, εσύ που έκανε το AstraZeneca, δεν φοβάσαι? Πώς εξηγείται από την Επιτροπή Εμβολιασμών το γεγονός ότι δεν θα λάβουν τη δεύτερη δόση του AstraZeneca όσοι εμβολιάστηκαν με την πρώτη? Αυτό είναι μόνο γιατί, παραδείγματος χάρη, εγώ που δεν έχω κάποια πάθηση, θα εμβολιαστώ κανονικά με τη δεύτερη δόση. Άρα δεν είναι θέμα αποθέματος, αποθεματικών του. Όχι, όχι, του όχι. Αφού στέλνουμε στην Αλβανία AstraZeneca. Δεν είναι θέμα. Και στη Βόρεια Μακεδονία, 20.000. Εδώ, Γιάννη, το θέμα είναι ότι υπάρχει πρόβλημα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία είχε κόντρα με την Βρετανία, γενικότερα οι Ευρωπαίοι έχουν κόντρα με την Βρετανία. Και βλέπεις ότι εξελίσσεται ένας διπλωματικός πόλεμος. Εγώ επικοινώνησα με τη Βρετανία, με φίλους μου γιατρούς, όπως και με την προσωπική μου γιατρό, και λένε: κάνε το άφοβα. Δεν έχεις πρόβλημα. Και στη Βρετανία φυσικά δεν υπήρξαν πάρα πολλές, ούτε τίποτα. Είναι απόλυτα ασφαλές. Και μάλιστα έχει και χαμηλό δείκτη θνησιμότητας. Ακριβώς. Ανά ένα εκατομμύριο, όπως είδαμε στους πίνακες που δημοσιεύτηκαν. Βλέπεις τι ζημιά κάνουν τα κεντρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Βλέπεις ότι επικεντρώνονται σε πράγματα τα οποία μόνο προκαλούν στον κόσμο αγωνία, προβληματισμό, αγανάκτηση και επιφυλάξεις. Δεν κάνουν σωστά τα κεντρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης τη δουλειά τους και αυτό ας το βλέπουν οι φίλοι τηλεθεατές, να βλέπουν τι γίνεται με τα κεντρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και πώς εμείς διαχειριζόμαστε κάποιες καταστάσεις. Υπήρξαν πάντως και πολλές παλινδρομήσεις, Μιχάλη, από τις ανακοινώσεις των μελών της Επιτροπής Λοιμοξιολόγων από την αρχή της πανδημίας, ναι. Και όχι άδικα, γιατί ήταν κάτι και παραμένει κάτι εντελώς άγνωστο για την επιστημονική κοινότητα. Και αυτές οι παλινδρομήσεις, αρχής γενομένης με τις δηλώσεις Τσόδρα, αν θυμάσαι, για τη χρήση, μη χρήση μάσκας, μετά για το ποιο εμβόλιο είναι επικίνδυνο, ποιο δεν είναι, όλα αυτά έδωσαν τροφή για αρνητικές σκέψεις και επιφυλάξεις για ένα πολύ μεγάλο μερίδιο συμπολιτών μας. Και παράλληλα διεξάγεται και αυτή η συζήτηση, φανερά ή όχι, για τη συνταγματικότητα της περίπτωσης της επιβολής του υποχρεωτικών εμβολιασμών. Κοίταξε, το συζήτησα χθες με τον κύριο Μητρόπουλο αυτό, σε σχέση με τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς, ο οποίος είπε ότι υπάρχει νομοθεσία ψηφισμένη από το πρώτο κύμα κορονοϊού, ακόμα από την πρώτο lockdown, από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που επιβάλλει σε κάποιες εργασιακές ομάδες υποχρεωτικό εμβολιασμό. Αυτό βέβαια αντίκειται στο άρθρο 5, παράγραφος 5 του Συντάγματος, λέει κάποια, αλλά δεν το διευκρινίζει το Σύνταγμα. Διότι βάζουν πάνω παντού, Γιάννη, τη βούλα διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Οπότε, Γιάννη, ο υποχρεωτικός εμβολιασμός φοβάμαι ότι σύντομα θα είναι γεγονός σε υγειονομικούς στην αρχή και νοσηλευτικό προσωπικό και μετέπειτα στους εκπαιδευτικούς. Αυτό είναι δεδομένο. Οπότε, καταλαβαίνω, Γιάννη, θα είναι υποχρεωτικό. Γιατί πάρα πολλοί συνανθρωποί μας, οι οποίοι είναι και υγειονομικοί και εκπαιδευτικοί, δεν εμβολιάστηκαν. Και δεν εμβολιάστηκαν και πάρα πολλοί συνανθρωποί μας που είναι πάνω από 70. Πάρα πολύ. Μεγάλα τα ποσοστά, αν δεις στο εμβόλιο.gov.gr τα ποσοστά. Είναι χαμηλά πολύ σε σχέση, γιατί κάπου αλλού δεν έχουν εμβόλια και δεν κάνουν εμβόλια. Εδώ πέρα έχουμε εμβόλια. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολλοί πολίτες επιφυλακτικοί που, επαναλαμβάνω, αυτό δημιουργήθηκε γιατί δεν γίνεται σωστός ισχυρισμός από την κυβέρνηση κατά συνέπεια από τα κεντρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.
είναι σε πολλές περιπτώσεις νηπιακός ο χειρισμός της κυβέρνησης σε σχέση με τα εμβόλια. Πολλοί φίλοι μπορεί να πούνε, ξέρεις τι ωραίο σύστημα υπήρξε, εμβολιαστήκαμε με ηλεκτρονικά μέσα. Από το Σιμίτι ακόμα υπάρχουν τα ηλεκτρονικά μέσα. Από το Σιμίτι καταθέταμε ΦΠΑ στο τάξης, όσοι δεν θυμούνται. Από το Σιμίτι ακόμα, που εκείνες εποχές Καραμαλή, είχαμε ακόμα ηλεκτρονικές διαδικασίες. Mm-hmm. Εγώ από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, θυμάμαι πάντα ηλεκτρονικά τα κάναμε όλα. Τώρα όλα τα έκανε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, πρόλαβε και τα έκανε όλα σε 2 χρόνια. Να είμαστε λίγο ρεαλιστές. Δεν λέμε τα θετικά, λέμε όμως και τα αρνητικά. Και την αλήθεια πάνω απ' όλα τι συμβαίνει. Άρα λοιπόν, στο πρόγραμμα Ελευθερία, δεν μπόρεσαν να πείσουν τον κόσμο για να είναι επικοινωνιακά. Και αυτό το πράγμα δημιουργεί μεγάλα προβλήματα και φυσικά ένα τέταρτο κύμα κορονοϊού, το οποίο το λέει και ο κ. Βασιλακόπουλος, το είπε χθες και ο κ. Μητρόπουλος, ότι του λένε πολλοί λοιμοξιολόγοι ότι φοβόμαστε τέταρτο κύμα κορονοϊού. Τέταρτο lockdown η χώρα δεν σηκώνει. Σε καμία περίπτωση. Δεν σηκώνει ούτε το προηγούμενο lockdown και βλέπουμε τις συνέπειες τώρα και θα τις δούμε και το Σεπτέμβριο. Δεν τις είδαμε ακόμα, Γιάννη. Αν ξανακλείσει η αγορά, θα είναι τραγική η κατάσταση. Τη κρύβει το κυβερνητικό επιτελείο, το οικονομικό επιτελείο τη κυβέρνηση επιμελώς. Είναι πολλές οι συνέπειες. Δεν τα λένε όμως γιατί έχουμε ένα καλοκαίρι μπροστά. Να πάει ο τουρισμός, σου λέει, θα πάρουμε λίγο μπρος με τον τουρισμό, θα έρθει ρευστό χρήμα από την Ευρώπη. Δεν είναι έτσι. Η Βρετανία, παραδείγματος χάρη, με αυτά που γίνονται με τα εμβόλια, με τα βρετανικά, η Βρετανία εκδικείται και δεν στέλνει τουρίστες στην Ελλάδα. Mm-hmm. Το ξέρεις ότι υπάρχει πόλεμος, γεωπολιτικός πόλεμος μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Βασιλείων. Θύματα εμείς είμαστε. Εμείς δεχόμαστε Βρετανούς τουρίστες. Δεν δέχεται η Γερμανία. Η Γερμανία κάνει το παιχνίδι της και την πολιτική της. Εμείς γιατί δεν κάνουμε το παιχνίδι μας και την πολιτική μας και με τον Ερντογάν και με τους Γερμανούς και με τους Ηνωμένων Βασίλειων και με τους Ρώσους και με τους Αμερικάνους? Γιατί ήταν ο Μητσοτάκη ο οποίος τα δέχθηκε όλα εκεί στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Δεν είναι αυτό πολιτική που κάνει ο κ. Μητσοτάκης. Το ότι είναι μετριοπαθής δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να διεκδικήσει πράγματα. Δεν έχει δυναμισμό ο Μητσοτάκης. Και αυτό το πράγμα. Τώρα οι φίλοι τηλεθεατές που βλέπουν ότι οι δημοσκοπήσεις τον έχουν ψηλά, δεν είναι τόσο ψηλά. Μην αυταπατώμαστε. Και ο Μητσοτάκης δεν είναι και τόσο φουσκωμένος πολιτικά όσο το δείχνουν τα τηλεοπτικά κανάλια. Δυστυχώς είναι μέτριος. Δεν είναι ο άνθρωπος που θα μπορέσει να κυβερνήσει την Ελλάδα. Και αυτό θα φανεί σε λίγο χρονικό διάστημα. Στην πανδημία τι μας είπε στο πρώτο κύμα? Μείνετε μέσα. Μείναμε. Τι μας είπε στο δεύτερο κύμα? Μείνετε ξανά μέσα. Μείναμε, αλλά χάσαμε 10.000 ανθρώπους μας, 13.000 ανθρώπους μας. Τι μας είπε στο τρίτο κύμα? Μείνετε μέσα. Καταστρέψαμε την οικονομία. Άνοιξε την οικονομία και άρχισαν να πέφτουν τα κρούσματα. Δηλαδή κάποια πράγματα ο κ. Μητσοτάκης δεν τα έκανε σωστά. Και αυτό θα βγει στην πορεία. Τώρα μπορεί όλοι να είναι ενθουσιασμένοι οι Δημοκράτες με τον πρόεδρό τους και τον πρωθυπουργό τους και καλά κάνουν. Αλλά εμείς οι πολίτες θα πληρώσουμε όλη την ύφη και δεν είναι θέμα αξιωματικής αντιπολίτευσης ή αντιπολίτευσης γενικότερα. Είναι θέμα τι αισθανόμαστε εμείς ως πολίτες. Να πάψουμε να συγκρίνουμε πλέον. Α, δεν είναι ο Τσίπρας ο Μητσοτάκης ή ο Τσίπρας δεν είναι ο Μητσοτάκης. Τελείωσε αυτό το πράγμα. Εμένα δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι ο Τσίπρας και ποιος είναι ο Μητσοτάκης. Με ενδιαφέρει ποιος κυβερνά. Και κυβερνά λάθος. Και αυτό το πράγμα πρέπει να το ξέρουν όλοι οι πολίτες. Να το καταλάβουν ότι δεν είναι θέμα πολιτικό πλέον, είναι θέμα επιβίωσης. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε θερμά. Θα σε δούμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων το νυχτερινό στις 9 η ώρα ακριβώς. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Συνέχεια στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης. Εκεί βρίσκεται ο Κώστας Μαυρίδης, ο συνάδελφος. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιάννη. Θα μας δώσεις ένα πολύ πρωτότυπο ρεπορτάζ. Αν και θα έλεγα ότι τα τελευταία χρόνια δεν είναι και πάρα πολύ πρωτότυπο, γιατί δυστυχώς όλο ένα και περισσότερο έχουμε τέτοια περιστατικά. Άλλη μια φορά λοιπόν, ίσως από τα πρώτα της φετινής χρονιάς, η παρουσία του μεγάλου θηλαστικού, της Καφέ Αρκούδας, σε περιοχή όπου δραστηριοποιείται μια κτηνοτροφική μονάδα στην κοινότητα Άρδασας mm-hmm. του Δήμου της Εορδαίας. Ανάστατος είναι ο κτηνοτρόφος, ο οποίος ευτυχώς, όπως λέει, πέρασε μεν το φράχτη προστασίας της κτηνοτροφικής μονάδας το μεγάλο θηλαστικό, αλλά το μόνο που κατάφερε σε αυτήν τη φάση είναι να τρομάξει τα ζωντανά του χωρίς να προκαλέσει περαιτέρω ζημιά στο mm-hmm. κοπάδι. Αποχώρησε, ίσως λέω εγώ και ο ίδιος το ισχυρίζεται, ότι ίσως η παρουσία των τζομπανόσκυλων να δυσκόλεψαν την προσπάθεια της Αρκούδας να μπει στην κτηνοτροφική μονάδα. Πάντως θα έλεγα ότι τα μεγάλα αυτά θηλαστικά που είναι και προστατευόμενο είδος και νομίζω σωστά είναι, ολοένα και περισσότερο λόγω της έλλειψης τροφής στα βουνά, κατεβαίνουν στους κάμπους, κατεβαίνουν και θα έλεγα ότι μας έχει συνηθίσει τα τελευταία χρόνια και μια εξοικείωση με το ανθρώπινο περιβάλλον, με τις δραστηριότητες τις ανθρώπινες, γιατί έχουμε δει ακόμη και εντός οικισμών έχουν καταγραφεί
περιστατικά, είτε από κάμερες ασφαλείας είτε από κινητά τηλέφωνα, να υπάρχουν αρκούδες στην περιοχή. Μάλιστα. Το περιστατικό αυτό καταγράφεται μόλις 500 μέτρα έξω από την κοινότητα Άρδασσα, σε κτηνοτροφική μονάδα. Mm-hmm. Έχουμε ρεπορτάζ περί αυτού και νομίζω ότι μας δείχνει ο κτηνοτρόφος τις πατημασιές της αρκούδας αλλά και τις ζημιές που προκάλεσε στην περίφραξή του. Θέλω πριν πάμε στο ρεπορτάζ, Κώστα, να μας πεις για τις κινητοποιήσεις. Να πούμε για την αυριανή κινητοποίηση που πραγματοποιούν οι αγρότες, μια και είμαστε στον πρωτογενή τομέα και στους ανθρώπους της Υπαίθρου. Οι αγρότες λοιπόν της περιοχής του Αμιντέου θα κάνουν άλλη μία κινητοποίηση. Mm-hmm. Τι είχαμε καταγράψει και στο παρελθόν αντίστοιχη, πορεία με τρακτέρ από το Αμίντεο στην πόλη, στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας, στην πόλη της Φλόρινας. Εκεί λοιπόν θα βρεθούν οι αγρότες και θα διαμαρτυρηθούν αύριο το πρωί. 10 η ώρα είναι η συγκέντρωση στην πλατεία του Αμιντέου. Στις 11 το πρωί θα βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα, στην παλιά νομαρχία της Φλόρινας, διαμαρτυρόμενοι για τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ, που αποζημιώσεις οι οποίες δεν έχουν δοθεί. Η αντίδραση των κατοίκων, των αγροτών της περιοχής, είναι ότι ο ΕΛΓΑ δεν έχει τροποποιήσει τον κανονισμό του, δεν έχει συμφωνήσει και δεν έχει καταβάλει μέχρι τώρα την προκαταβολή που περιμένουν για να βγάλουν κάποια από τα έξοδά τους, γιατί τρέχουν τα έξοδα. Ακόμη και αν ικανοποιηθούν οι αποζημιώσεις, αυτά τα χρήματα θα δοθούν πολύ αργότερα, μήνες αργότερα. Δεν έχουν όμως να περάσουν τα προστοζήν αυτή την περίοδο. Και επίσης δεν έχει τροποποιηθεί ο κανονισμός για να υπάρξει εκτίμηση κατά 100%, όπως λένε, από τον παγετό. Γιατί στην καλύτερη των περιπτώσεων οι αποζημιώσεις θα ανέρθουν στο ποσοστό του 62-63% και όχι 100%, όπως λένε, έχουν πάθει ζημιές. Ωραία, Κώστα, πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Ο Κώστα ξεκίνησε να μπει μέσα. Από εδώ από το φράχτη. Από εδώ από το φράχτη, όλο και μπήκε από εδώ μέσα. Πέρασε από εδώ, έριξε το φράχτη. Και πέρασε από εδώ από το τυχείο. Ναι. Ναι. Εδώ, εκεί. Κοντά. Σαν να φαίνεται και μεγάλο. Εγώ την είδα πριν δύο μέρες, ήταν στο καρούλι εδώ μπροστά. Λέω εντάξει, απόγευμα η ώρα 5 και 4. Την άφησα. Λέω εντάξει, δεν θα έρθει, δεν φαντάζομαι να έρθει μέσα. Αλλά αυτό έχει παραγίνει. Δεν πάει άλλο. Τα καλαμπόκια γεμίζουν αγριογούρουνα, τα σκυλιά μας τα φάγανε λύκη. Δεν τολμάμε να κάνουμε τίποτα. Τίποτα. Δεν έχουμε φτάσει απόγνωση. Δεν υπάρχει λύση. Φοβάσαι για τα ζώα. Φοβάμαι για τα ζώα γιατί είναι σε περίοδο παραγωγής. Αν μόνο να τα κοιτάξει, θα έχουμε πρόβλημα. Θα έχουμε πρόβλημα. Και άμα μπει μέσα, δεν θα φάει ένα, δεν θα πάρει ένα. Ένα, δύο θα πάρει και κάτω θα σκοτωθούν. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Τίποτα. Αναγκάστηκα να κάνω περίφραξη. Με αναγκάσα να πληρώσω οικοδομική άδεια για την περίφραξη. Και τώρα μου λένε να βάλω ρεύμα. Πώς θα τα κάνω όλα αυτά? Τα πατήματά της είναι εδώ κοντά, τα πατήματά της είναι απ' έξω. Το πρωί έρχομαι στο στάβλο, βλέπω το άλογο έχει κόψει το σκοινί. Κοιτάω να δω, γιατί εντάξει, λέω, έκοψε το σκοινί, φυσιολογικό. Κοιτάω, δεν μπορώ να το πιάσω, έχει αφηνιάσει. Τα σκυλιά είναι αγριεμένα, φωνάζουν τα σκυλιά. Έρχομαι εδώ πέρα, βλέπω αυτή την κατάσταση. Βλέπω αυτή την κατάσταση. Ήρθε σήμερα, αύριο θα έρθει να κάνει πιο μεγάλη ζημιά. Σήμερα ήταν μικρή ζημιά, αύριο όμως θα είναι χειρότερη. Γιατί δεν θα βρει, δεν θα την εμποδίσει τα σκυλιά, είναι μεγάλο ζώο, δεν φοβάται ούτε ανθρώπους, ούτε σκυλιά, ούτε τίποτα. Πρέπει να κάνετε περίφραξη, πρέπει να... Περίφραξη να κάνουμε, τι να κάνουμε, και άλλη περίφραξη. Και άλλη περίφραξη να κάνουμε. Πόσο να την πάω την περίφραξη. Και υπάρχει νόμος ότι απαγορεύεται να κάνεις περίφραξη. Πρέπει να βγάλεις άδειες για να κάνεις περίφραξη. Όλα αυτά όλα είναι με άδεια. Μπορώ εγώ να πληρώνω αυτά τα έξοδα, τις άδειες. Να βάλουμε, λέει, βάλτε ρεύμα. Πού να βάλουμε ρεύμα? Ηλεκτροφόρο, γύρω. Ηλεκτροφόρο, γιατί τα έχουμε έξω, χύμα. Έχουμε περίφραξη, έχουμε δώσει τόσα χρήματα για να κάνουμε περίφραξη, για να ασφαλίσουμε την περιουσία μας. Δεν είναι αυτό. Τι ζώα έχουμε, έχουμε πολλά ζώα. Έχουμε πολλά. Πρόβατα, 300 εγώ πρόβατα. Αυτά. Πολλά. Μα αυτά εδώ πέρα. Αλλά είναι το θέμα ότι οι λύκοι μας τρώνε, σας είπα, τα σκυλιά. Μπροστά η ώρα 11 και 4 με φάγανε το σκυλί. Η λύκη. 11 και 4 το πρωί. Αγέλες.
Βάζουμε σπαρτά, μασταρδάνω τα αγριογούρουνα. Βάζουμε λιόσπορα, τα τρώει αρκούδα. Κρίμα είναι το ένα, κρίμα είναι το άλλο, κρίμα είναι το άλλο. Όχι, κρίμα είμαι εγώ. Δεν είναι κανένα κρίμα, εγώ είμαι κρίμα. Δίνουμε συνέχεια στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Σήμερα ήταν μία ακόμη σημαντική ημέρα για τους εξεταζόμενους στις πανελλαδικές εξετάσεις. Όσοι λοιπόν εξετάστηκαν στο πεδίο των ανθρωπιστικών σπουδών, εξετάστηκαν στο δύσκολο μάθημα των αρχαίων. Θα μας βοηθήσει η κυρία Κοκκίνη, η οποία είναι φιλόλογος από το νεοσυσταθέν φροντιστήριο Carpe Diem από την Οδό Θερμοπυλών στην Κοζάνη. Καλησπέρα σας, κυρία Κοκκίνη. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά και στους μαθητές σας. Θα θέλαμε μια κριτική των θεμάτων. Των παιδιών. Mm-hmm. Ναι, σήμερα εξεταστήκαμε στην ναυαρχίδα του δικού μας πεδίου των ανθρωπιστικών σπουδών στα αρχαία ελληνικά. Mm-hmm. Ναι, δόθηκαν, βατά ήταν τα θέματα, ήταν διατυπωμένα με σαφήνεια. Στο διδαγμένο κείμενο οι μαθητές επεξεργάστηκαν την έκτη διδακτική ενότητα από τον πρωταγόρα του Πλάτωνα. Mm-hmm. Οι ερωτήσεις κατανόησης προϋπέθεταν μια καλή γνώση των σχολείων του σχολικού εγχειριδίου. Χρειάστηκε βέβαια η ουσιαστική προσέγγιση του κειμένου. Δόθηκε μετά ένα παράλληλο κείμενο, το οποίο χρειαζόταν φυσικά τα παιδιά να εξασκήσουν την αφαιρετική τους και την κριτική τους ικανότητα, αλλά δεν παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα προσκόμματα. Mm-hmm. Και το αδίδακτο κείμενο αφορούσε τον Ξενοφόντα. Ήταν έργο του Ξενοφόντα από την Απολογία του Σοκράτη. Εκεί οι επισημάνσεις, οι γραμματικές και οι συντακτικές ήταν εύληπτα παρουσιασμένες, οπότε κρίνουμε ότι μπορούσαν να απαντηθούν από καλά προετοιμασμένους μαθητές. Μάλιστα. Οι μαθητές σας έχουν επικοινωνήσει μαζί σας, φαντάζομαι. Ναι, εννοείται. Από το πρωί είμαστε πάντα επιποδός για να αναμένουμε φυσικά τις απαντήσεις τους και ευτυχώς μας έδωσαν θετικά μηνύματα. Ήταν πολύ καλά προετοιμασμένοι, οπότε αναμένουμε και καλά αποτελέσματα, γιατί αυτό είναι και ένα μάθημα βαρύτητας. Άρα μας ενδιαφέρει αρκετά. Τώρα συνεχίζουμε με την κοινωνιολογία και τέλος. Για τελευταία χρονιά φέτος, κυρία Κοκκίνη, η κοινωνιολογία. Ναι, γιατί θα βγουν τα λατινικά, επανέρχονται. Mm-hmm. Ναι, και επομένει και η ιστορία. Μάλιστα. Εμείς ναι. Να ευχηθούμε καλή συνέχεια σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους μαθητές και στους μαθητές του Carpe Diem, του εξειδικευμένου στα φιλολογικά μαθήματα νέου φροντιστηρίου. Ναι. Σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Θα τη χρειαστείτε καλή τώρα. Καλή δύναμη, παιδιά. Έχετε, είστε ήδη στα μισά, οπότε πολύ έφυγε το δύσκολο κομμάτι. Ωραία. Κυρία Κοκκίνη, ευχαριστούμε θερμά. Ναι, γεια σας, γεια σας. Να είστε καλά. Συνέχεια στο βελτίο μας, κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξης. Εκεί βρίσκεται ο Βαγγέλης Χριστόδουλος. Βαγγέλη, καλησπέρα. Στο επίκεντρο λοιπόν της συζήτησης, όχι μόνο στην κοινωνία, αλλά και στη Βουλή, το εργασιακό. Τι είχαμε? Μέσω κινητοποιήσεων και απεργιακών και συγκεντρώσεων, κυρίως στην Αθήνα, έχουμε και στην Βουλή στρέψει το ενδιαφέρον μας, εκεί όπου ολοκληρώνεται η διαδικασία συζήτησης και ψηφοφορίας του νέου εργασιακού νομοσχεδίου. Mm-hmm. Σε εξαιρετικά ψηλούς τόνους, όπως ήταν αναμενόμενο, αλλά και με την ατζέντα να ξεφεύγει από το εργασιακό και να πηγαίνει και σε άλλα θέματα της επικαιρότητας, κύλησε και γυλάει η συζήτηση. Σύμβουλο των πολιτικών αρχηγών είχαμε, όπως προανέφερα, υψηλούς τόνους. Mm-hmm. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να ζητά να γίνει η διαδικασία της ψηφοφορίας με ονομαστικό τρόπο, όπως είπε, για να μπουν όλοι πρώτων ευθυνών τους, και στη συνέχεια έκανε λόγο για τομές στα εργασιακά υπερασπιζόμενων στο νομοσχέδιο. Χαρακτηριστικά ανέφερε, αναφέρω μία φράση του, τέλος ζούγκλα, μπαίνουν κανόνες για ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. Από την άλλη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μίλησε επίσης με πολύ έντονο τρόπο για τους κυβερνητικούς χειρισμούς και όχι μόνο για τα εργασιακά. Ο κύριος Τσίπρας αναφέρθηκε ακόμα και στα εμβόλια, λέγοντας ότι επιβεβαιώθηκε στα όσα είπε προημερών για ξεστοκάρισμα του εμβολίου της AstraZeneca, ενώ για το εργασιακό είπε ότι αυτό που κάνει η κυβέρνηση είναι πρωτοφανές, περνάει
νομοσχέδια χωρίς καν να τα έχει ζητήσει κάποιος άλλος, τα οποία είναι ενάντια στην κοινωνία. Λέγοντας ότι εμείς δεν περνούσαμε νομοσχέδια που απαιτούσε η Τρόικα και τα περνάτε τώρα εσείς χωρίς μνημόνια. Μάλιστα, πέρασε και σε προσωπικό τόνο την επίθεση του κ. Τσίπρας, ο οποίος χαρακτήρισε τον Μητσοτάκη αρχιερέα των ψεύτικων υποσχέσεων, Γιάννη. Μάλιστα. Βαγγέλη Χριστόδουλε, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο. Θέτει κανόνες στη ζούγκλα και ξεπερνά το μεσαίωνα. Απαντά σε παθογένειες του παρελθόντος, σε προκλήσεις του παρόντος, αλλά και σε ζητούμενα του μέλλοντος. Όσοι τον αμφισβητούν, αποδεικνύονται οπαδοί της συντήρησης και της καθήλωσης. Ενός καθεστώτος που μάλιστα και οι ίδιοι καταγγέλουν. Με τα 129 άρθρα του, το νομοσχέδιο οικοδομεί στην πατρίδα μας πια ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. Δεν είναι τυχαίο ότι ξεκινά κυρώνοντας δύο από τις πιο εμβληματικές συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, στην εμβέλεια των οποίων κινούνται και οι πιο πολλές από τις ρυθμίσεις του. Τη Σύμβαση 187 για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία και τη Σύμβαση 190 για την αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία. Νομίζω ότι οι τίτλοι και μόνο αρκούν για να δηλώσουν το περιεχόμενο και τη σημασία του. Εκτίθεστε τόσο εσείς όσο και οι εντολοδόχοι σας. Γιατί ξέρετε κάτι, δεν είναι εύκολο στην εποχή μας, στην εποχή της τεχνολογίας, το 2021 στη χώρα μας να κρύψεις ισχυρές αλήθειες. Οι αλήθειες αυτές είναι, για να χρησιμοποιήσω μια σπουδαία φράση σας, ορατές διαγυμνού οφθαλμού. Σε αντίθεση με τον κορονοϊό που είχατε την ευκαιρία να κάνετε μια παγκόσμια αποκάλυψη προχθές, δεν είναι ορατός διαγυμνού οφθαλμού. Οι αλήθειες όμως αυτές είναι ορατές διαγυμνού οφθαλμού. Και είναι μάταιος σκόπος να προσπαθείτε να θυμώσετε όσους λένε τις αλήθειες, μήπως και τις κρύψετε. Πώς μπορείτε να κρύψετε άλλωστε στις 100.000 οικογένειες που αγωνιούν σήμερα, τα παιδιά τους δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις, ότι εσείς αποφασίσατε να απλώσετε αυτή τη χρονιά, την πιο δύσκολη χρονιά, να απλώσετε ένα σειρματόπλεγμα που θα κρατήσει δεκάδες χιλιάδες παιδιά μακριά από το όνειρό τους την εισαγωγή σε μια σχολή ενός ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος στη χώρα μας. Πώς μπορείτε να κρύψετε από τους εμπόρους, τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, ότι με το πτωχευτικό νόμο σας πολλοί από αυτούς θα χάσουν τα πάντα και μπορεί να βρεθούν στους πέντε δρόμους? Πώς μπορείτε να κρύψετε ότι αυτή τη χρονιά που μετά την πανδημία όλοι συνειδητοποίησαν την αξία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, εσείς δεν προχωρήσατε σε καμία ενίσχυση των δημόσιων νοσοκομείων, παρά μονάχα επαναφέρετε τώρα τις ίδιες παροχημένες αντιλήψεις και προτάσεις σας? Με την πολιτική της για την αντιμετώπιση της πανδημίας κατάφερε να εξαντλήσει και την υπομονή της κοινωνίας αλλά και την αντοχή της οικονομίας. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας αφέθηκε στην τύχη του, στην απαξίωση, χωρίς καμία στήριξη ούτε των υποδομών ούτε των ανθρώπων του που έδωσαν φιλότιμα τη μάχη και τη δίνουν στην πρώτη γραμμή. Αντίθετα, ο ιδιωτικός τομέας της υγείας ενισχύθηκε, ωφελήθηκε συνειδητά από την κυβέρνηση και κρατήθηκε COVID-free όλο αυτό το διάστημα. Παρ' όλα αυτά, η πανδημία είναι ακόμα εδώ. Το νέο άνοιγμα εξελίσσεται και φέτος χωρίς κανένα συγκεκριμένο σχέδιο ολοκληρωμένο. Τα λάθη που βιώσαμε την προηγούμενη χρονιά, το προηγούμενο καλοκαίρι, επαναλαμβάνονται. Έξι ανέβομαι, η ιστορία γράφεται με πόλη ταξική. Παγωνιάς, νησί, ανάδρομοι, η ιστορία γράφεται με πόλη ταξική.
ψέματα, τις συκοφαντίες, την καταστολή, οι εργαζόμενοι, το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα βγαίνουν πιο δυνατοί από αυτή τη μάχη. Η πλειοψηφία του λαού μας σήμερα, πολύ περισσότεροι εργαζόμενοι αύριο, θα αφήσουν στα χαρτιά αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα του Χατζηθάφτη. Έρχεστε με ένα εργασιακό νομοσχέδιο ολετήρα πραγματικά, να διαμορφώσετε ένα νέο εργασιακό μεσαίον. Σε πλήρη αντίθεση και ακόμη και με την αρχαία ελληνική γραμματεία και λογική, όπως του Φωκυλίδου, ο οποίος έλεγε το μισθό. Να πληρώνεις αυτόν που δούλεψε, μην στεναχωρείς το φτωχό. Είστε ένα κόμμα το οποίο προέρχεται από τα πλατιά λαϊκά στρώματα, αλλά μισείτε το φτωχό. Έχετε μπερδέψει τον καπιταλισμό με τον ακραίο νεοφιλελευθερισμό. Γιατί το λέω αυτό? Και ο μιλός επιχειρηματίας, ξέρετε. Πείτε μου σε ποια εταιρεία ο κακός αμοιβόμενος εργαζόμενος είναι ευτυχισμένος και παράγει καλά. Πείτε μου μία εταιρεία, μια δουλειά. Αν μου πείτε μια δουλειά, εκτός αν τη δουλειά την αλλάζετε τόνο και την κάνετε δουλεία. Ενώ επικαλείτε ότι αυτό το νομοσχέδιο, σε αυτό το νομοσχέδιο δίνει χρόνο στους πατεράδες για με τα παιδιά τους, όταν γεννιούνται τα παιδιά, κάνει το παν, αυτά τα παιδιά να μην δουν τους γονείς τους καθ' όλη τη ζωή τους μέχρι την ενηλικίωση. Είναι δική μου πάλι αυτή η πάλι για τους γονείς, για τους πατεράδες. Να θυμίσω ότι στο Σύνταγμα, στην Αθεώρηση, πρότεινα και προτείναμε ως μέρα 25 να μπει η ρήτρα για την προστασία της πατρότητας, κάτι που αρνήθηκε και η κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ. Καν να μπει σε ψηφοφορία αρνήθηκαν. Κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η απογευματινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση του ΦΛΑΣ. Επόμενο δελτίο στις 9 με τον Μιχάλη Αγραφιώτη. Καλή συνέχεια.